Aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar, al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. Pero ese es mi deber, sembrar la duda. Sígame y descubra una historia que jamás fue contada. Πάντοτε ήταν εκεί. Ο πρωτόγονος άνθρωπος σήκωνε το βλέμμα και αισθανόταν δυνατή περιέργεια. Ύστερα ένιωσε φόβο, όπως και λατρεία. Αργότερα, τα ανθρώπινα όντα τη μετέτρεψαν σε όνειρο, κάποιες φορές όμορφο και άλλοτε τρομακτικό. Ο φυσικός δορυφόρος της γης έγινε έμβλημα της ουτοπίας, του ανέφικτου. Ως τον 20ο αιώνα, η Σελήνη ήταν ιδιοκτησία των ποιητών και των ονειρευτών. Κάποιοι πιο τολμηροί την περιέγραψαν. Το έτος 499 π.Χ. ο Έλληνας φιλόσοφος Αναξαγόρας δίδασκε ότι η Σελήνη είναι ένα ουράνιο σώμα με απέραντες κοιλάδες και βουνά που κατοικείται. Το ίδιο θεωρούσε και ο Δημόκριτος, ο δημιουργός της ατομικής θεωρίας που γεννήθηκε και αυτός τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο Πυθαγόρας επίσης πίστευε σε μια Σελήνη ζωντανή και κατοικημένη. Όπως και ο μαθητής του, ο Φιλόλαος, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία, όντας βέβαιος ότι ο φυσικός μας δορυφόρος κατοικείται από όντα 15 φορές μεγαλύτερα από τους ανθρώπους. Και διαβεβαίωνε ότι μία μέρα στη Σελήνη ισοδυναμούσε με 15 μέρες στη Γη. Σε κείμενα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Πλούταρχος περιγράφει τη Σελήνη ως μια δεύτερη Γη. Με τα κείμενα αρχίζαμε να ταξιδεύουμε. Το 160 μετά Χριστόν ο Έλληνας Λουκιανός ο Σαμοσάτευς γράφει για το πρώτο ταξίδι στη Σελήνη. Στο έργο του «Αληθής Ιστορία», ένας ανεμοστρόβιλος παρασύρει ένα πλοίο ως την επιφάνεια της Σελήνης. Ο Λουδοβίκος Αριόστος, στο έργο του «Μενόμενος Ορλάνδος», διαβεβαιώνει ότι η Σελήνη είναι μια μεγάλη κοιλάδα όπου βρίσκει κανείς όλα όσα έχουμε χάσει εδώ στη Γη. Πλούτη, στέματα, τιμή και ελπίδα. Το 1638 εμφανίζεται στην Αγγλία ένα άλλο βιβλίο, «Ο άνθρωπος στη Σελήνη που προκαλεί αίσθηση». Συγγραφέας του, ο επίσκοπος Francis Godwin, που στέλνει στη Σελήνη τον ισπανότυχο διώκτη Ντομίνκο Γκονθάλεθ με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων χοινών. Με τον Γαλιλαίο, το 17ο αιώνα, οι αρχαίες αντιλήψεις των Ελλήνων για τη Σελήνη άρχισαν να καθιερώνονται. Ο Γαλιλαίος ανακαλύπτει το τηλεσκόπιο και μένει έκπληκτος όταν αντικρίζει τους κρατήρες και τις μεγάλες σκούρες επιφάνειες που χαρακτηρίστηκαν θάλασσες. Το 1647 ο Τζον Εβέλιους σχεδιάζει τον πρώτο χάρτη της Σελήνης και τον δημοσιεύει στο βιβλίο του «Σεληνογραφία», βεβαιώνοντας ότι η Σελήνη ήταν διάσπαρτη με πόλεις.
Ενθουσιασμένος από αυτές τις ανακαλύψεις, ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ δημοσιεύει το περίφημο έργο του «Ένα ταξίδι στη Σελήνη». Ένα εκπληκτικό έργο από την άποψη ότι είναι το πρώτο που μιλάει για ρουκέτες. Ο Σιρανό περιγράφει δύο αστρόπλια. Ένα που προωθείται με την εξάτμιση νερού και ένα δεύτερο, μια τριμερή ρουκέτα. Δικαίως, αυτό το έργο ήταν ικανό να εμπνεύσει τον Ιούλιο Βέρν και τους πρωτοπόρους της σύγχρονης διαστημικής τεχνολογίας. Το 1671, ο Σερουμπέν Ντορλεάν δημοσιεύει δεύτερο χάρτη της Σελήνης. Το ενδιαφέρον του κοινού είναι τέτοιο που το 1865 δημοσιεύονται 6 βιβλία με διαστημικά θέματα. Το πιο γνωστό ήταν αναμφίβολα το βιβλίο του εκπληκτικού Ιουλίου Βέρν «Από τη γη στη Σελήνη». Και το 1903 ο Ρώσος Τσιολκόφσκι διατυπώνει τους κανόνες που θα χρησιμοποιούσαν στους πυράβλους του 20ου αιώνα. Antes de entrar de lleno en las claves de esta historia, permítame un apunte que guarda estrecha relación con lo que quiero contarle. Sígame de nuevo y guárdelo en su memoria. Εκτός από αυτές τις αρχαίες και ρομαντικές ιδέες για τη Σελήνη και από την περισσότερο ή λιγότερο φανταστική λογοτεχνία για ταξίδια στον ενιγματικό φυσικό μας δορυφόρο, η ιστορία της ανθρωπότητας βρίσκει από μυστηριώδη φαινόμενα που έχουν καταγραφεί στην επιφάνεια της Σελήνης. Το καλοκαίρι του 1178, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, κάποιες μοναχές του καθεδρικού ναού του Κάντερμπουρι παρατήρησαν στην περίμετρο της ημισελήνου μια τρομερή λάμψη συνοδευόμενη από γιγαντιές φωτεινές εκρήξεις. Το 1789, ο αστρονόμος Σρόουτερ παρατηρούσε κατάπληκτος μια τεράστια φωτεινή ζώνη στην περιοχή των αποκαλούμενων Σεληνιακών Άλπαιων. Τον ίδιο χρόνο, άλλοι παρατηρητές μιλούσαν για απίστευτα και τρομερά φώτα στην επιφάνεια της Σελήνης που κινούνταν ανάμεσα στους κρατήρες και τις θάλασσες. Το 1820, ο αστρονόμος Φρανσουά Ραγκό δημοσίευσε στα χρονικά φυσικής και χημίας μια άλλη εκπληκτική παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, ένας σχηματισμός από φώτα αναπτύχθηκε στην επιφάνεια της Σελήνης, διατηρώντας την συνοχή του ακόμη στις αλλαγές πορείας. Το 1843, ο προαναφερθής Γερμανός αστρονόμος Johann Schroeter ήταν μάρτυρας ενός άλλου φαινομένου, το οποίο και ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει. Παρατηρώντας τον κρατήρα Λινέ στη θάλασσα της Γαλήνης, ο επιστήμονας επιβεβαίωσε κάτι συνταρακτικό. Ο κρατήρας, που είχε διάμετρο περίπου 7 χιλιόμετρα, μετέβαλε τακτικά το σχήμα του. Λίγο αργότερα η επιστημονική κοινότητα βρέθηκε στο σκοτάδι όταν ο κρατήρας εξαφανίστηκε τελείως. Τι είχε συμβεί? Το 1971 ο Απόλλων 15 πέταξε πάνω από την περιοχή και φωτογράφησε τον κρατήρα Λινέ. Η έκπληξη των αστρονόμων ήταν απόλυτη. Ο κρατήρας βρισκόταν εκεί και είχε διάμετρο μόνο 2.700 μέτρα. Το 1977 ο Άγγλος αστρονόμος Κλάιν ήταν μάρτυρας κι άλλων έντονων και ταχύτατων φώτων που κινούνταν στο κέντρο του κρατήρα Πλάτωνα. Κάποια στιγμή, στην καλδέρα, τα φώτα ενώθηκαν σχηματίζοντας ένα τρίγωνο. Το 1950 ο Δόκτωρ Βίλκινς ήταν μάρτυρας άλλου συμβάντος, προφανώς αδύνατου. Στο κέντρο του κρατήρα Αριστάρχου εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μεγαλειώδες φως που φώτισε μια μεγάλη περιοχή της Σελήνης. Τεράστιες λάμψεις στην επιφάνεια της Σελήνης. Φώτα σε σχηματισμό. Τι συνέβαινε στη Σελήνη? Τον Ιούλιο του 1969, επιτέλους, ο άνθρωπος ζούσε το αρχαίο και πολυπόθητο όνειρό του. Ο Απόλλων 11 προσεδαφισόταν στη θάλασσα της Γαλήνης. Και ο κόσμος ρηγούσε από συγκίνηση.
με εκείνα τα πρώτα δειλά βήματα του Νιλ Άρμστρονγκ. Ο κόσμος όμως άλλη μια φορά εξαπατήθηκε. Πολλοί από όσους ζήσαμε εκείνες τις ιστορικές και συγκινητικές στιγμές πριν από 33 χρόνια αναρωτιόμαστε. Γιατί αυτό το έμονο ενδιαφέρον για την κατάκτηση της Σελήνης? Ήταν ο υψηλόβαθμος αξιωματικός των Ηνωμένων Πολιτειών που αναφέραμε, τον οποίο από τώρα και στο εξής θα αποκαλούμε Ερυθρό Κότσιφα, που έπειτα από χρόνια μου απάντησε με μια συγκλονιστική πληροφορία. Μια μυστική πληροφορία που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Οι νέες γενιές δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται. Στη Σελήνη πήγαν να ερευνήσουν κάτι. Είχε υποθεί επίσης ότι ήταν θέμα τιμής. Ένα στοίχημα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 50, μετά την πικρή εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, οι Σοβιετικοί και οι Σύμμαχοι άρχισαν μια ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών. Εκείνη η περίοδος ονομάστηκε Ψυχρός Πόλεμος. Μια επικίνδυνη εποχή κατά την οποία κατασκευάστηκαν 15.000 πυρηνικές βόμβες και 9.000 διυπηρωτικοί πύραυλοι. Ξαφνικά όμως, Σοβιετικοί και Δυτικοί έδειξαν μια απότομη αλλαγή πορείας. Από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς προφανή λόγο, η Σοβιετική Ένωση κατέπληξε τον κόσμο, θέτοντας σε τροχιά τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1957. Τα πυρηνικά όπλα και οι διπυρωτικοί πύραυλοι έμειναν στην άκρη. Γιατί? Η κοινή γνώμη παρακολουθούσε μια νέα διαδοχή γεγονότων, το ίδιο ανησυχητική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρθηκαν σε αυτήν τη διαστημική κούρσα, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την εξοπλιστική τους αιμονή. Οι Σοβιετικοί όμως διατηρούσαν το προβάδισμα. Καθώς οι Αμερικανοί αποτύγχαναν συνεχώς τις εκτοξεύσεις, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1959, ο ρωσικός Λούνικ 2 πέτυχε την πρώτη πρόσκληση στη Σελήνη. Λίγο αργότερα, ο Λούνικ 3 έστελνε τις πρώτες εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης. Και ο κόσμος αναρωτιόταν τι συνέβαινε. Γιατί αυτή η αιμονή για την κατάκτηση του διαστήματος και μάλιστα της Σελήνης. Οι Σοβιετικοί και οι Αμερικανοί όμως δεν αποκάλυπταν τα πραγματικά τους συμφέροντα. Οι ταπεινωμένοι Αμερικανοί δέχτηκαν τη χαριστική βολή στις 12 Απριλίου του 1961. Εκείνη την ημέρα, ο κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο κόσμος και ιδίως το αμερικανικό έθνος ευθυδιάστηκε άλλη μια φορά. 44 ημέρες μετά το κατόρθωμα του Γκαγκάριν, ο πρόεδρος Κένεντι εμφανίστηκε στο Κογκρέσο και δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την τιμή της χώρας. Ένας Κένεντι σταθερός και ατάραχος που εξέπληξε τον κόσμο. Above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Σε τι οφειλόταν αυτή η παράξενη βιασύνη, τι συνέβαινε? Προφανώς, τα λόγια του Κένεντι ήταν αποτέλεσμα της αναγκαιότητας ανάκτησης του γοήτρου και της στρατιωτικής ηγεμονίας και ήταν εν μέρη ειλικρινή. Η αλήθεια όμως ήταν άλλη.
αποκαλύφθηκε έπειτα από χρόνια από τον Ερυθρό Κότσιφα, ο οποίος με εμπιστεύθηκε και μου αποκάλυψε το μεγάλο του μυστικό. Ένα μυστικό τόσο συνταρακτικό όσο και διαβολικό. Σοβιετικοί και σύμμαχοι διαψεύδονταν όταν αιτιολογούσαν εκείνη την τρελή κούρσα των διαστημικών επιχειρήσεων. Όλα άρχισαν τη δεκαετία του 40. Εκείνη την εποχή, οι συχνές εμφανίσεις άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων στον κόσμο έθεσαν σε κόκκινο συναγερμό τους στρατιωτικούς των Σοβιετικών και των άλλων συμμάχων. Για εκείνους ήταν σαφές. Εκείνα τα αντικείμενα ανήκαν σε εξωγήινους, εξαιρετικά αναπτυγμένους πολιτισμούς. Ο κόσμος δεν τα έμαθε ποτέ. Εκείνες οι χιλιάδες οπτικές επαφές ήταν ο κύριος λόγος της αναφερθήσας απότομης αλλαγής πορείας από την κούρσα των εξοπλισμών. Και παραμέρισαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης των αμυντικών συστημάτων, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στο διάστημα. Οι στρατιωτικοί ήταν ενήμεροι για τα παράξενα φωτεινά φαινόμενα που παρατηρούσαν στη Σελήνη οι αστρονόμοι. Έτσι, από τη δεκαετία του 50, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Σοβιετική Ένωση εκπονούσαν συγκεκριμένα σχέδια για να κατακτήσουν τη Σελήνη και να ιδρύσουν βάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, θα μπορούσαν να ελέγχουν και να αποκρούουν τα εξωγήινα σκάφη. Ο Ορίζον ήταν ένα από αυτά τα σχέδια που εκπονήθηκε με μυστικότητα στο Πεντάγωνο. Ακόμη και ο Κένεντι δεν γνώριζε το μεγάλο σχέδιο. Πολύ απλά εξαπατήθηκε. Θεωρούσε, καλή την πίστη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όφειλαν να ηγούνται αυτού του τεχνικού και επιστημονικού αγώνα δρόμου. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Κότσιφα, η εκστρατεία παραπληροφόρησης που εξαπολύθηκε από τα διάφορα αμερικανικά κρατικά γραφεία και υπηρεσίες πληροφοριών έκανε την υπόλοιπη δουλειά. Ο Κένεντι και η κοινή γνώμη τσίλησαν το δόλωμα. Τη νύχτα της 24ης προς 25η Ιουλίου του 1955 υπήρξε μια νέα οπτική επαφή με άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα που επιτάχυνε τα σχέδια των στρατιωτικών. Εκείνη τη νύχτα, τα αστεροσκοπία του Λένιγκραντ και του Πάλομαρ ανακάλυψαν ένα γιγαντιαίο κύλινδρο σε τροχιά 500 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη που ταξίδευε με 30.000 χιλιόμετρα την ώρα. Το αντικείμενο είχε μήκος πάνω από 10 χιλιόμετρα. Μερικές μέρες αργότερα, Σοβιετικοί, Αμερικανοί, Γάλλοι και Άγγλοι συναντήθηκαν μυστικά στη Γενέβη, επιβεβαιώνοντας τους φόβους τους. Αυτό το εκπληκτικό σκάφος προφανώς δεν ήταν ανθρώπινο. Συνέβη όμως κάτι απρόοπτο. Οι Σοβιετικοί δεν αποδέχθηκαν τις συμβουλές και προτροπές των στρατιωτικών συμμάχων για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου για τον έλεγχο του διαστήματος. Και την 4η Οκτωβρίου του 1957, προκαλώντας έκπληξη σε όλον τον πλανήτη και την οργή των συμμάχων, πήραν το προβάδισμα με την εκτόξευση του Σπούτνικ. Δεκαετία, μεταξύ 1957 και 1968, Σοβιετικοί και Αμερικανοί στρατιωτικοί επιβεβαίωναν ακριβώς αυτό που γνώριζαν ή φαντάζονταν. Εκείνη την περίοδο εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 20 μη επανδρομένα σκάφη που προσέκουσαν ή προσεδαφίστηκαν στη Σελήνη.
Συνολικά, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις εικόνες της Σοβιετικής Ένωσης, η NASA απέκτησε 230.000 φωτογραφίες του φυσικού μας δορυφόρου. Η σελήνη φωτογραφήθηκε σε όλη της την έκταση και από διαφορετικά ύψη. Οι στρατιωτικοί όμως, που είχαν και έχουν τον έλεγχο της NASA, δεν δημοσίευσαν πολλές από αυτές τις εικόνες. Γιατί? Τι υπήρχε σε αυτές? Όταν ο Ερυθρός Κότσιφας έδειξε κάποιες από αυτές, μείναμε έκπληκτοι. Επρόκειτο για φωτογραφίες άκρως εμπιστευτικές, που δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ. Σε μία από αυτές, που είχε ληφθεί από το σκάφος Lunar Orbiter 2, το Νοέμβριο του 1966, διακρίνονταν δύο παράλληλα τείχη ή λεωφόροι μήκους 27 χιλιόμετρων. Κάθε μία από αυτές τις κατασκευές, που είναι σαφώς τεχνητές, έχουν πλάτος περίπου 450 μέτρων. Στο δεξί τείχος ή λεωφόρο διακρίνεται επίσης μια παράξενη λεπτομέρεια. Η κατασκευή μεταβλήθηκε διακόπτοντας τη συνεχή ευθεία γραμμή με μια καμπύλη ενός χιλιόμετρου. Σε άλλη φωτογραφία, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί ανακάλυψαν κάτι το οποίο αποκάλεσαν το μεγάλο φράγμα. Μια εξίσου ενιγματική κατασκευή 5 χιλιόμετρων στα βόρεια της θάλασσας των Καταιγίδων. Τη 19η Νοεμβρίου του 1966, το Lunar Orbiter 2 φωτογράφιζε σε ύψος 48 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα της Γαλήνης έναν άλλο παράξενο σχηματισμό. Επρόκειτο για τεράστιους στήλους ή μονόλιθους σε άψογη στήχηση, σε τριάδες. Συνολικά, 10 στήχοι 30 οβελίσκων με πανομοιότυπο ύψος. Προφανώς, δεν ήταν φυσικός σχηματισμός. Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η NASA λογόκρινε συνολικά 900 φωτογραφίες. Όλες καταχωρίστηκαν αμέσως στα αρχεία του Πενταγώνου. Σε αυτές διακρίνονται μεγάλες πλατφόρμες, πιθανά ερείπια κτηρίων υπόλεων, λεωφόροι και γιγαντιαία ηθόλη. Οι υποψίες των στρατιωτικών επιβεβαιώθηκαν και το ήδη υπάρχον σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή. Σιδηλικά, οι αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών κάλυψαν τα νότα τους, προβλέποντας μια υποθετική διαρροή πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας την NASA ως κάλυψη, προκάλεσαν τη σύνταξη μιας έκθεσης που θα τις απάλασε ηθικά και νομικά από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης της αλήθειας. Αυτό το έγγραφο, γνωστό ως «Έκθεση Brookings», που συνέταξαν ευυπόλοιποι επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί και οικονομολόγοι, τυπώθηκε και παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 1961. Κατά περίεργο τρόπο, ένα μήνα πριν από τον περίφημο λόγο του Κένεντι στο Κογκρέσο. Δηλαδή, όταν η NASA, η μεγάλη βιτρίνα των στρατιωτικών, διεκδικούσε το πράσινο φως και τα απαραίτητα κονδύλια για το πρόγραμμα Apollo. Σε αυτήν την έκθεση, εκτός από την παραδοχή ότι η ζωή εκτός γης είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, υποδεικνύεται στην NASA να μην ανακοινώσει τα πιθανά ευρήματα που ενδεχομένως συναντήσει σε αυτόν τον διαστημικό αγώνα δρόμου. Στη σελίδα 215 στο κεφάλαιο με τίτλο «Επιπλοκές από ενδεχόμενη ανακάλυψη εξωγήινης ζωής», το έγγραφο επισημαίνει ότι η εξερεύνηση του διαστήματος ενδεχομένως κατέληγε σε ανέβρεση τεχνουργημάτων από μη ανθρώπινα χέρια. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίζει η έκθεση Brookings, ο πολιτισμός μας θα απειλείται από μη αναστρέψιμη διαδικασία αποσύνθεσης, όπως ήδη έχει συμβεί στη Γη σε άλλες εποχές. Este documento efectivamente no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron.
Στο ταξίδι προς τη Σελήνη, το Απόλλων 11 είχε μια πρώτη εμπειρία που αποσιωπήθηκε. Σε ύψος 200 χιλιόμετρων από τη Γη, ένα παράξενο τεράστιο αντικείμενο εμφανίστηκε κοντά στο διαστημόπλιο. Οι αστροναύτες το περιέγραψαν ως ένα εκπληκτικό κεφαλαίο L, κάτι που έμοιαζε με ανοιχτή βαλίτσα ενώ κάποιες στιγμές έπαιρνε τη μορφή κυλίνδρου. Η πληροφορία διέρευσε στον τύπο, όμως η NASA πιστή στο δόγμα της συγκάλυψης απαξίωσε την υπόθεση με μια ερμηνεία παράλογη και αβάσιμη. Υποστήριξε ότι αυτό που είδε το Apollo 11 ήταν απλώς μέρος της τροφοδοσίας του πυράβλου Κρόνος 4. Παράλογο, επειδή εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο μέρος του Κρόνου βρισκόταν 10.800 χιλιόμετρα μακριά από τον Απόλλωνα. Βέβαια, τα ψέματα της NASA μόλις είχαν αρχίσει. Περίπου 380.000 χιλιόμετρα από τη Γη, πολύ κοντά στην επιφάνεια της Σελήνης, ο Απόλλων ανακάλυψε φώτα που πετούσαν σε σχηματισμό. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Κότσιφα, εκείνα τα φώτα έμοιαζαν να περιμένουν τον Απόλλωνα 11. Ήταν πολύ λαμπρά και πετούσαν σε τέλειο σχηματισμό. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς την επιφάνεια της Σελήνης. Οι αστροναύτες είχαν δίκιο. Αυτό έμοιαζε με ένα είδος υποδοχής. Το πιο συνταρακτικό όμως θα συνέβαινε αργότερα. Ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν επιτέλους προσεδαφίστηκαν. Ο Κόλινς παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σε ύψος 110 χιλιόμετρων. Αργότερα από εκείνη την ιστορική προσεδάφιση, ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν στη Σελήνη ξαφνιάστηκαν ξανά. Οι σφιγμοί της καρδιάς τους έφτασαν τους 160 το λεπτό. Τα ακατάληπτα λόγια του Άρμστρονγκ σάστησαν τους τεχνικούς του Χιούστον. It's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Rich, pretty spectacular. My God, what is that there? That's Roger, all alone. What the hell is that? Your tango, tango. There's kind of light there now. Από την άλλη πλευρά του κρατήρα, λίγο περισσότερο από 60 μέτρα από την σελήνακα το αέτος, είχαν εμφανιστεί κάποια σκάφη και κάποια όντα. Αντικείμενα με μορφή δίσκου σε άψογη παράταξη στο έδαφος.
Δίπλα τους κάποια όντα πολύ ψηλά, με στολές λευκές και θερμοστές. Όταν οι αστροναύτες υπακούοντας τις επίμονες εντολές του Χιούστον προσπάθησαν να τα κινηματογραφήσουν, αντικείμενα και όντα εξαφανίστηκαν. Έπειτα έφτασε η σημαντικότερη στιγμή. Ο πραγματικός σκοπός του Απόλλωνα 11. Η μυστική αιτία που όθησε τους στρατιωτικούς να κατακτήσουν τη Σελήνη. Αυτή ήταν η αλήθεια, η μυστική και μοναδική αλήθεια. Την 21η Ιουλίου του 1969, ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν απομακρύνθηκαν ελάχιστα μέτρα από την Άκατο για να κινηματογραφήσουν αυτήν την απίστευτη κατασκευή. Αυτή η ταινία των 14 λεπτών δεν προβλήθηκε ποτέ από την NASA. Ο Ερυθρός Κότσιφας ήταν ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς που είχαν πρόσβαση σε αυτήν. Ελάχιστα μέτρα μακριά από τον αετό. Δεν ήταν τυχαία. Τα πάντα ήταν προγραμματισμένα σχολαστικά. Αυτά τα μυστηριώδη ερείπια, όπως και άλλες κατασκευές που κινηματογραφήθηκαν από επόμενες αποστολές, είχαν ήδη φωτογραφηθεί από τα μη επανδρομένα σκάφη. Ένα από αυτά, το Surveyor 5, που εκτοξεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1967, ήταν αποφασιστικής σημασίας. Προσεδαφίστηκε στη θάλασσα της Γαλήνης, πολύ κοντά σε αυτήν την κατασκευή, αποστέλλοντας 19.000 φωτογραφίες. Ερυπωμένα κτίρια. Κτίρια στην επιφάνεια της Σελήνης. Προφανώς, κτίρια αρχαία. Ποιος όμως τα κατασκεύασε? Εμείς οι άνθρωποι? Προφανώς όχι. Απομένει μόνο μία απάντηση. Ήταν έργο ενός εξωγήινου πολιτισμού. Οι στρατιωτικοί είχαν επιτύχει στο πρώτο μέρος του διαβολικού σχεδίου τους. Τώρα απέμενε το δεύτερο μέρος. Thank you.
Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, οι αστροναύτες συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Πήραν δείγματα από τους τοίχους, μέτρησαν διαστάσεις και αποχώρησαν. Η ασυνήθιστη κατασκευή που έμοιαζε πολύ με υπόστεγο αεροσκαφών είχε μήκος 60 μέτρα και μέγιστο ύψος 9. Διέθετε 12 οπές ή παράθυρα και ένα είδος κεντρικής εισόδου, πλάτους 5 μέτρων και ύψους 3. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που έγιναν στη Γη, κατασκευάστηκε από υλικό παρόμοιο με εκείνο της επιφάνειας της Σελήνης. Το 60% των ατόμων ήταν οξυγόνο, ενώ το 0,01% υδρογόνο. Παρατηρήθηκε ότι η τύχη ήταν εξαιρετικά διαβρωμένη. Το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι στη Σελήνη δεν υφίσταται ατμόσφαιρα, οδήγησε τους στρατιωτικούς στο συμπέρασμα ότι το κτίριο θα μπορούσε να έχει ηλικία αρκετών χιλιάδων ετών. Ο μυστικός περίπατος των Armstrong και Aldrin σε αυτό το υπόστεγο και φυσικά η ταινία των 14 λεπτών δεν προβλήθηκαν ποτέ από την NASA. Επισήμως δεν υφίστανται. Λίγο έλειψε όμως αυτή η απίστευτη ιστορία να διαρρεύσει στην κοινή γνώμη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ενός σφάλματος της NASA, η οποία επέτρεψε την 21η Ιουλίου τη δημοσίευση μιας λυτής και ακατανόητης είδησης. Με ένα τηλέτυπο που έκανε το γύρο του κόσμου έγινε η εξής δήλωση. Η καρδιά του αστροναύτη Νίλ Άρμστρονγκ χτυπούσε με 160 παλμούς το λεπτό σήμερα προς το τέλος του σεληνιακού του περιπάτου, καθώς εργαζόταν σε μια επίπονη επιχείρηση φόρτωσης δειγμάτων σεληνιακών πετρωμάτων και εδάφους. Το γεγονός πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Κάποιοι όμως δικαιολογημένα αναρωτήθηκαν. Πώς ήταν δυνατόν ο Άρμστρονγκ να εμφανίζει τέτοια ταχυκαρδία σε μια τόσο αυλαβή και άνετη μεταφορά σεληνιακών πετρωμάτων? Στην αγωνιώδη προσεδάφιση του αετού, οι σφιγμοί του Άρμστρονγκ έφτασαν τους 156. Στην αγωνιώδη προσεδάφιση του αετού, οι σφιγμοί του Άρμστρονγκ έφτασαν τους 156. Εκεί βέβαια, η έντονη καρδιακή δραστηριότητα του αστροναύτη ήταν δικαιολογημένη. Κατά τη φόρτωση των πετρωμάτων όμως, δεν είχε νόημα. Ο Άρμστρονγκ ήταν 39 ετών και είχε φέρει εις πέρας 78 αποστολές σε μάχες στην Κορέα. Είχε πιλοτάρει περισσότερους από 200 τύπους αεροσκαφών και φημιζόταν για την εξαιρετική του ψυχραιμία και τα ατσάλινα νεύρα του. Για ποιο λόγο να φτάσει τους 160 παλμούς κατά τη διάρκεια μιας συλλογής δειγμάτων? Με την παράλογη είδηση που αποκαλύφθηκε από τον Charles Berry, τον γιατρό των αστροναυτών, παραγνωρίστηκε μια σημαντική λεπτομέρεια που αναιρούσε την επίσημη ερμηνεία. Κατά τη διάρκεια των 3 ωρών που διήρκεσε ο περίπατος, ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν περισυνέλεξαν σεληνιακά πετρώματα συνολικού βάρους 25 κιλών. Δεδομένου ότι στην επιφάνεια της Σελήνης η βαρύτητα είναι 6 φορές μικρότερη από εκείνη της Γης, το πραγματικό βάρος των πετρωμάτων ήταν 4 κιλά. 4 κιλά που μεταφέρθηκαν και από τους δύο αστροναύτες σε διαφορετικές περιόδους του περιπάτου στη Σελήνη. Η εκδοχή της NASA προφανώς δεν ήταν πιστική. Άλλη μια φορά ψεύδονταν. Δεν ήταν το αμεληταίο βάρος των πετρωμάτων που προκάλεσε ταχυπαλμία στον Άρμστρονγκ. Ήταν η όψη εκείνου του κτηρίου. Παρά την άριστη σωματική και ψυχολογική προετοιμασία, ο αστροναύτης, συνειδητοποιώντας την υπερβατική εικόνα που έβλεπε, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη δικαιολογημένη έντονη έξαψη. Το ίδιο συνέβη και με τον Όλντριν. Οι σφιγμοί του όμως δεν καταγράφηκαν επειδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα της διαστημικής του στολής δεν ήταν συνδεδεμένο με την κονσόλα που λάμβανε
τα βιοιατρικά στοιχεία. Οι κάτοικοι του πλανήτη Γη πάτησαν πρώτη φορά στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969. Ερχόμαστε ειρηνικά, στο όνομα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό δήλωνε το κείμενο της πλάκας που άφησαν από τον Απόλλωνα 11 σε ένα από τα πόδια του αετού της Σελινακάτου, που θεωρητικά βρίσκεται ακόμη στη Σελήνη. Ειρηνικά, νέο ψέμα της NASA και των διαχειριστών της, των Αμερικανών στρατιωτικών. Ο Ερυθρός Κότσιφας ήταν πιστικός. Ως το Δεκέμβριο του 1972, που το πρόγραμμα Απόλλων σταμάτησε, άλλα 5 σκάφη πέταξαν στη Σελήνη. Κινηματογράφησαν ξανά κατασκευές. Έπειτα, αυτά τα κτίρια βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν. Υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τακτικά πυρηνικά όπλα, μολύνοντας τη Σελήνη. Έτσι έκλεισε η δεύτερη φάση του διαβολικού σχεδίου. Οι στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών δεν το μετάνιωσαν. Είπαν ότι εκείνες οι κατασκευές θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στη Γη. Sí, amigo. En los restantes Apolos sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna? Μετάφραση Χρήστος Δρακούλης και Γιακόγγονας. Αφήγηση Βασίλης Παπαδόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Γκοσές. Μίξη ήχου Πανταζής Φίλιππας. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού μεταγλωτισμού και ελέγχου, Διεύθυνσης Προγράμματος ΕΡΤ.